μεταξύ ετήνη μας ακροάσεις του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών, ηχετέψομεν. Κύριε ελέησον. Η άρθη ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Ότι ο Ιησούς κατεκρίθη, μεταμεληθείς απέστρεψε τα τριάκοντα αργύρια της αρχιερεύση και της πρεσβυτέρης λέγον ήμαρτον παραδούς αίμα αθών. Ιδέ είπον τι προσιμάς η όψη. Και ρίψα στα αργύρια εν το αναό ανεχώρησε και απρεφόν απήγησατο. Ιδέ αρχιερείς λαγώντε τα αργύρια είπον. Πού κέξες τη βαλήνα φθάνει στον κορβανάν επί τιμή αίμα του Χριστή. Συμβούλιο δε λαβώντε, συγχώρασαν εξ αυτών των αγρών του Κεραμαίος εις ταφήν της ξένης. Διό εκτίθη ο αγρός εκείνος αγρός αίματος έως της σήμερον. Τότε ευχηρώθη το ρηθέν, δια ηρεμίου του προφήτου λέγοντος, και έλαβον τα τριάκοντα αργύρια την τιμή του τετιμημένου, όλε τιμήσαν το από Ιών Ισραήλ. Και έδωκαν αυτά εις των αγρών του Κεραμαίος, καθά συνέταξα μη Κύριος. Ο δε Ιησούς έστι εύρωστε του ηγεμόνους. Και επιρώτησε αυτόν ο ηγεμόν λέγον, «Σύ ο βασιλεύς των Ιουδαίων, ο δε Ιησούς έφυγε αυτό, σύ λέγεις, και εν το κατηγορήστε αυτόν, υπό των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων ουδέν απεκρίνατο». Τότε λέγει αυτό ο Πιλάτος, «Ούκ ακούεις πόσο σου καταμαρτυρούσι, και ούκ απεκρίθη αυτό προς ουδέν ρήμα, ώστε θαυμάζει τον ηγεμόν αλία». Κατά δε ορτή όθη, ο ηγεμόν απολύν ένα εκ των όχλων δέσμιων ήθελων, είχονται τότε δέσμιον επίσημον, λεγόμενον Βαραβάν. Συνηγμένον με αυτόν είπεν αυτής ο Πιλάτος, «Τι να θέλετε απολύσω ημίν Βαραβάν ή Ιησούν τον λεγόμενο Χριστόν, ή διγάρω και δι' αυτόν τον παρέδωκαν αυτόν». Καθημένου δε αυτού επί του βήματος, απέστειλε προς αυτόν η γηνή αυτού λέγουσα, «Μηδέσει και το δικαίω εκείνο, πολλά γαρέπαθον σήμερον κατόνερ δι' αυτόν». Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχλους ή να επίσονται τον Βαραβάν. Τον δε Ιησού να απολέσουσι. Αποκριθείς δε ο ηγεμόν είπεν αυτής, «Τι να θέλετε από τον δύο απολύσω ημίν, η δε είπον Βαραβάν». Λέγει αυτής ο Πιλάτος, «Τι ουν ποιήσω η Ιησούν τον λεγόμενον Χριστόν, ελέγχουσιν αυτό πάντε σταυρωθήτω». Ο δε ηγεμόν έφη, «Τι γαρκακόν επίησε, η δε περισσός έκραζον λέγονται σταυρωθήτω». Ειδών δε ο Πιλάτος ότι ουδέν ωφελεί, αλλά μάλλον χόρυβος γίνεται, λαβών είδω αφενήξατο τα σχήρας απέναντι του όχλου λέγον, αθώος ημί από του αίματος του δικαίου τούτου, ημί σώψεστε. Και αποκριθείς πας ο λαός είπε, «Το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών». Τότε απέλησαν αυτοίς τον Βαραβάν, τον δε Ιησού φραγγελός σας παρέδωκε να σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτες του ηγεμόνους, παραλαβώντες τον Ιησού εις το πρετόριον, συνήγαγον επ' αυτόν όλη τη σπήρα και εκδίσαντες αυτόν, περιέφηκαν αυτό φλαμίδα κοκκίνη και πλέξαντες στέφανον εξ ακαμφών, επέθηκαν αυτόν επί την κεφαλήν αυτού και κάλαγον επί τη δεξιάν αυτού και γονιπετήσαντες έμπροσθεν αυτού ενέμεζον αυτόν λέγοντες, «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Και εμπτήσαντες εις αυτόν, έλαβον τον κάλαμον και έπιπτον εις την κεφαλήν αυτού. Και όταν ενέπαιξαν αυτό εξέδεσαν αυτόν τη χλαμίδα και ενέδεσαν αυτού τα ημάτια αυτού και απήγαγον αυτόν εις το σταυρώσε. Εξερχόμενοι δε εύρων άνθρωπων Κυριναίων, ονόματι Σίμωνα, τούτον εγκάρευσαν εις άρη των σταυρών αυτού. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε, δόξα σοι.